Για πήγε να δεις, είναι γνήσια. Όχι, μαϊμού είναι. Καλό, ε. Είμαι ο Μάνος και μαζί με το φίλο μου τον Παναγιώτη ταξιδεύουμε στην Νοτιοανατολική Ασία για να γνωρίσουμε τις ομορφιές της περιοχής, την ιστορία και την κουλτούρα των ανθρώπων που κατοικούν σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Έχοντας ήδη επισκεφθεί δύο περιοχές της Ταϊλάνδης και την πρωτεύουσά της στην Μπάνγκοκ, ταξιδεύουμε οδικώς για να εισέλθουμε στην Καμπότζη. Σε αυτό λοιπόν το επεισόδιο θα μοιραστούμε μαζί σας την εμπειρία μας από την ιδιαίτερη αυτή χώρα. Η Καμπότζη είναι ένα διάδοχο κράτος της κάποτε πανίσχυρης αυτοκρατορίας των Χμερ που κυβερνούσε το μεγαλύτερο μέρος της Ινδοκίνας μεταξύ του 11ου και του 14ου αιώνα. Κατόπιν η χώρα πέρασε διαδοχικά στην κυριαρχία Ταϊλανδών και Βιετναμέζων, ενώ το 1863 έγινε προτεκτοράτο της Γαλλίας, από την οποία κέρδισε τελικά την ανεξαρτησία της το 1953. Η πιο μαύρη σελίδα στην ιστορία της γράφτηκε το 1974, όταν η χώρα βίωσε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα από το Κομμουνιστικό Κόμμα Κμάι Ρουζ. Μια κατάσταση που οδήγησε σε εμφύλιο πόλεμο που κράτησε για χρόνια, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί το 1/4 του πληθυσμού της. Οι κάτοικοι ονομάζονται Καμποτζιανοί ή Κμάι, όπου έτσι ονομάζεται και η γλώσσα τους, και η χώρα έχει 16 εκατομμύρια κατοίκους, με το 90% να είναι Κμάι, 5% Βιετναμέζοι και 1% Κινέζοι. Στην Καμπότζη μπήκαμε από τα δυτικά της σύνορα, ακολουθώντας μια κουραστική διαδικασία, καθώς το βανάκι μας άφησε στην πλευρά της Ταϊλάνδης. 6:20 το πρωί, φορτωμένοι σαν γαϊδουράκια, έχουμε περπάτημα στα σύνορα. Δύσκολη ώρα. Έτσι έπρεπε φορτωμένοι με τα πράγματα να διανύσουμε την ουδέτερη ζώνη και να περάσουμε τα τελωνεία και των δύο χωρών. Βέβαια αυτό το πρωί επιβιβαστήκαμε, αλλάξαμε και επιβιβαστήκαμε σε άλλο λεωφορείο, εδώ πιο μεγάλο local τοπικό, και έχουμε 4 ώρες διαδρομή μέχρι να φτάσουμε στο Siem Reap. Οι πρώτες εικόνες που αντικρίζω με κάνουν να καταλάβω το πόσο διαφορετική είναι αυτή η χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες που έχουμε ήδη επισκεφθεί στην Νοτιοανατολική Ασία. Με την ευκαιρία να πω ότι αν δεν έχετε δει τα προηγούμενα επεισόδια σε Σιγκαπούρη, Μαλαισία και Ταϊλάνδη, μπορείτε να τα βρείτε στο κανάλι μου στο YouTube. Όπως επίσης, θέλω να σας προσκαλέσω στα υπόλοιπα κοινωνικά δικτύα του TripMan, καθώς εκεί κρατάμε πιο ζεστή την καθημερινή μας επαφή. Το παιδί είναι αγουροξυπνημένο, μόλις το ξυπνήσαμε για να κατέβει από το λεωφορείο. Έχουμε βρει εδώ ένα τουκτούκ, είναι λίγο ακριβό αλλά δεν έχουμε και επιλογή, θα μας πάρει από εδώ. Θα πάμε να αλλάξουμε χρήματα και να πάμε στο ξενοδοχείο να πληθούμε για να συνεχίσουμε τη μέρα μας. Η Siem Reap είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Καμπότζης με πληθυσμό κάτι περισσότερο από 250.000 κατοίκους. Πρόκειται για μια ιστορική και τουριστική πόλη, καθώς εδώ βρίσκεται το πιο σημαντικό αξιοθέατο της χώρας, το οποίο εννοείται θα επισκεφθούμε στην πορεία. Θα αλλάξουμε χρήματα για να έχουμε μετρητά, όπου με 100 ευρώ θα πάρουμε... Έχουμε 393.600 αρί. Εγώ μόνο αυτό το πάγκο που σε είδα να έρχεσαι, νόμιζα ότι λύστεψες καμιά τράπεζα. Από εκεί θα πάμε στο ξενοδοχείο για να αφήσουμε πράγματα και θα βγούμε στο δρόμο για να ψάξουμε να νοικιάσουμε ένα μηχανάκι για την περιήγησή μας. Άρα είναι. Εντάξει, συμπαθητικό. Πόσο το κλείσαμε? 19 ευρώ. Έχει πισίνα στο Roof Garden.
Θα παραλάβουμε λοιπόν το σκουτεράκι μας και θα βγούμε στο δρόμο για να γνωρίσουμε την επαρχία της Siem Reap. Η αλήθεια είναι ότι αρχικά δεν θα φτάσουμε και μακριά, μιας και αυτό θα ανεβάσει θερμοκρασία, οπότε θα επικοινωνήσουμε με το γραφείο για να μας δώσουν κάποια λύση. Τελικά ήθελε νερό το ψυγείο, οπότε θα συμπληρώσουμε και θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς τα νότια της επαρχίας. Πώς φαίνεται το εργαλείο πρώτον, σου έχει βγει καλό? Το εργαλείο είναι πολύ χειρότερο από τα δύο προηγούμενα, αλλά τη δουλειά μας θα την κάνουμε. Και το πληρώσαμε και... Το πληρώσαμε και 10 δολάρια, ενώ τα άλλα τα πληρώναμε 5. 5 δολάρια, ναι. Αυτό που θέλω να επισημάνω όσον αφορά τις πρώτες μου εντυπώσεις από την Καμπότζη είναι ότι πρόκειται για μια πιο αυθεντική χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες που επισκεφθήκαμε, με ωραίους ανθρώπους και τη φύση εδώ πραγματικά να οργιάζει. Ο στόχος μας είναι να καταλήξουμε σε ένα πλωτό χωριό που εκτείνεται στον ποταμό Τάχας και καταλήγει στη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας, την Tonle Sap. Λοιπόν, έχουν στήσει ολόκληρη πίστα, έχουν ντυμένους αστυνομικούς στον δρόμο που σου λένε ότι δεν μπορείς να περάσεις κτλ, οι οποίοι δεν είναι αστυνομικοί. Τα γραφεία που πουλάνε εισιτήρια για τα παρκάκια είναι πολύ εύκολο να τσιμπήσεις. Γενικά, επειδή μας ζητάγανε πολλά χρήματα, εμείς το αρνηθήκαμε και απλά τους είπαμε ότι θα συνεχίσουμε για βόλτα μέχρι που φτάσαμε εδώ πέρα που τελειώνει ο δρόμος και θα πάρουμε ένα βαρκάκι με τα μισά σχεδόν λεφτά από αυτά που μας ζητάγανε για να καθούμε το χωριό. Καμπόν Πλουκ λέγεται εδώ πέρα το ψαροφόρι που πάμε να επισκεφτούμε, το Floating Village. Εντάξει, το οποίο είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Πάρα πολύ όμορφο. Καμπόν Πλουκ σημαίνει λιμάνι των χαβλιοδόντων και στον οικισμό ζουν 911 οικογένειες που φτάνουν τα 3.700 άτομα, οι οποίοι ασχολούνται με το ψάρεμα κυρίως της γαρίδας. Οι εικόνες που αντικρίζουμε κατά την περιήγησή μας με τη βάρκα είναι μοναδικές, όπου και εγώ και ο Παναγιώτης δεν μπορούμε να κλείσουμε στιγμή την κάμερά μας, μιας και όπου και να κοιτάξουμε πραγματικά εντυπωσιαζόμαστε. Εκτός ότι είναι συναρπαστικό σαν εικόνα εδώ πέρα όλο το χωριό, το Floating Village, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι έρχεσαι σε συναναστροφή με τους ντόπιους εδώ και βλέπεις την καθημερινότητά τους, την κάθε στιγμή που πλένουν, ψαρεύουν, παίζουν, κάνουν μπάνιο. Είναι εξαιρετική εμπειρία, πάρα πολύ όμορφα. Ο τουρισμός είναι μια σχετικά καινούρια πηγή εσόδων για τους ντόπιους, καθώς οι πρώτοι ταξιδιώτες έκαναν την εμφάνισή τους στο χωριό περίπου 10 χρόνια πριν. Και κάπου εδώ τελείωσε η συνεργασία μας, νομίζω. Θα τα πούμε με τους ντόπιους πίνοντας μια μπύρα. This is crocodile hep and crocodile tea and hep crocodile flask. Λέει ότι δεν τα σκοτώνουν, τα βρίσκουν ψόφια και τα βαλσαμώνουν, τα κάνουν έτσι και τα πουλάνε μετά στους τουρίστες. How much? $1 for $15. Yes. Έχουν εξισώσει το νόμισμά τους με το αμερικάνικο δολάριο εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα δοκιμάσει ο Παναγιώτης τις ικανότητες του στο ψάρεμα χωρίς επιτυχία και θα συνεχίσουμε την πορεία μας για να βγούμε στην λίμνη Tonle Sap. Εδώ που βλέπετε το νερό, κατά τη χειμερινή περίοδο, που είναι η ξηρή περίοδος, μπορεί να περπατήσει κανονικά στο δάσος μέσα. Δεν υπάρχει νερό δηλαδή. Είναι η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού, εννοείται, στην νοτιοανατολική Ασία. Γι' αυτό και το όνομά της, το Tonle Sap, σημαίνει μεγάλη λίμνη, όπου μάλιστα η UNESCO αναφέρει πως πρόκειται για ένα από τα πλέον ποικιλόμορφα και παραγωγικά οικοσυστήματα του πλανήτη. Κατά την επιστροφή, ο οδηγός μας θα πάρει και δύο ακόμα κυρίες από το χωριό για να επιστρέψουμε όλοι μαζί στο σημείο εκκίνησης. 60 χιλιαρικάκια. 15 δολάρια. Thank you very, very much. Thank you. Bye bye. Παρόλο που κάναμε μία ώρα να έρθουμε με το μηχανάκι στο εδώ και θα μας πιάσει νύχτα τώρα, ήταν μία πάρα πολύ ευχάριστη έκπληξη. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από εδώ για να διανύσουμε απόσταση μίας ώρας και κάτι ώστε να επιστρέψουμε πίσω στο κέντρο της Siem Reap.
Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης, στη λεγόμενη Pub Street, όπου εδώ μπορείτε να δοκιμάσετε κυρίως ευρωπαϊκή κουζίνα. Έχουν και κάποια πιάτα τοπικά δικά τους, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι και το πιο παραδοσιακό μέρος της πόλης. Βρισκόμαστε στο Night Market και ενώ είναι ώρα αιχμής και θα έπρεπε να είναι όλα ανοιχτά, μας είπαν ότι λόγω του COVID μόνο το 10 με 15% των μαγαζιών είναι ανοιχτά. Γιατί δεν υπάρχει κόσμος. Γενικότερα στη χώρα αλλά και συγκεκριμένα στο Siem Reap. Πάλι στα καλύτερα θα σε φέρω να φας. Θα έχει όλα τα πιάτα 1,5 δολάρια. Έχει νούντλς, έχει ριζάκι. Το επόμενο πρωί θα αφήσουμε τα πράγματα μας στο ξενοδοχείο και θα βγούμε στην πόλη για να τη γνωρίσουμε και μέρα. Θα βολτάρουμε σε ναούς και αγόρες, όπου ο Παναγιώτης θα δοκιμάσει κάθε είδους έδεσμα που θα συναντήσουμε στην πορεία μας. Ξέρεις τι μου έχει κάτσει ρε εσύ που δεν φάγαμε? Ακρίδα. Can I try one? Ωραία ακρίδα. Αυτό δεν είναι ακρίδα. Τι είναι αυτό? Αυτό είναι μεταξοσκόλικας. Νοστιμός. Αυτή είναι η ακρίδα. Νοστιμός. Καλό είναι. Τρώγεται. Είναι ωραία άμα βλέπεις ταινία αυτά να τα τρως για σνακ. Έτσι το κάνουμε εδώ πέρα. Μια ακρίδα θες? Oyster είναι. Οστρακοειδή είναι. No. Can I try one? Ό,τι βρίσκει ο τύπος το κουμπώνει κανονικά. Σου λέει όχι. Η κίνηση αυτή θα του στοιχήσει λίγο στην πορεία του ταξιδιού, καταλαβαίνετε. No good. Το πόδο δηλητηρίας χαλασμένο ήταν. Σαν τα δικά μας είναι αμοχευστικά. Πώς θα είναι ρε φίλε? Τι θα εδώ έχουν τα βλέπεις που το έχουν ταράξει στα Μπούκοβο, αλάτια, μπαχαρικά, της Παναγίας στα μάτια έχει. Ενώ οι συνθήκες υγιεινής για τα δυτικά πρότυπα είναι σοκαριστικές, για τους ντόπιους αυτά είναι τα δεδομένα και το γαστρεντερολογικό του σύστημα είναι απόλυτα εξοικειωμένο με αυτές. Πάντως η μυρωδιά δεν είναι για να τη ζηλεύετε, πιστέψτε με εδώ μέσα. Βρισκόμαστε έξω από τα βασιλικά ανάκτορα και πιο συγκεκριμένα από τους λεγόμενους κήπους της ανεξαρτησίας, μιας και εδώ ανακηρύχθηκε η ανεξαρτησία της χώρας το 1950 από τους Γάλλους, από το βασιλιά Σιχανού. Τελευταίο μας σταθμό αποτελεί το Angkor Wat, το οποίο όπως είπα και νωρίτερα αποτελεί το βασικό λόγο που οι ταξιδιώτες επιλέγουν να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας. Εισιτήριο με φωτογραφία επάνω για να μην γίνονται ανταλλαγές μεταξύ των φίλων που επισκέπτονται τον ναό και κοστίζουν 74 ευρώ για τα δύο άτομα. Έχοντας παραδώσει το μηχανάκι μας, στην τεράστια αυτή έκταση θα περιηγηθούμε με ένα τουκ-τουκ. Το Angkor Wat ήταν η πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας των Χμέρ από τον 9ο μέχρι τον 15ο αιώνα, όπου επί της ουσίας αναφέρεται ως η πρωτεύουσα των ναών, μιας και πρόκειται για το μεγαλύτερο σε έκταση θρησκευτικό μνημείο στον κόσμο. Καταλαμβάνει μια έκταση 1626 τετραγωνικών χιλιόμετρων και ενώ αρχικά αποτέλεσε Ινδουιστικό τόπο λάτριας, τον 12ο αιώνα μετατράπηκε σε βουδιστικό. Η περιοχή εντάσσεται στα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO ως ένας εξαιρετικός συνδυασμός ιστορίας, αρχαιοτήτων και τέχνης. Το σκηνικό το λιγότερο που μπορώ να πω είναι εντυπωσιακό και αν βρεθείτε εδώ υπολογίστε πως για την περιήγησή σας θα χρειαστεί να αφιερώσετε τουλάχιστον μία μέρα. Πρέπει να είναι δεύτερη φορά που κάνουμε τον ίδιο κύκλο, ε. Μπορεί. Χάνεσαι πολύ εύκολα εδώ μέσα γιατί είναι δεδαλώδης όλο θαλάμους, στενά αυτά και είναι λίγο δύσκολο το να βρεις τον δρόμο. Αλλά θα τον βρούμε, πού θα μας πάει. Ο ναός Μπαγιόν κατασκευάστηκε στα τέλη του 12ου αιώνα και τον χαρακτηρίζουν αυτές οι ιδιαίτερες προσωπογραφίες που από τη μία έχουν διχάσει αλλά από την άλλη έχουν εμπνεύσει πάρα πολλούς δημιουργούς. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Αν αυτή την εποχή έχει τόση ζέστη, το καλοκαίρι εδώ τι γίνεται? Το καλοκαίρι δεν παλεύεται, άστο. Πρέπει να έχουμε χάσει ίσα με 3 κιλά ο καθένας σήμερα, ε.
Σίγουρα έχουμε χάσει 3 κιλά, απλά είναι μόνο υγρά. Οπότε με τις βραδινές μπύρες πάλι θα τα μαζέψουμε. Τώρα που σε βλέπω έχουν μπει τα μάγουλά σου μέσα, δεν σε γνώρισα. Πω... θα σε γυρίσω πίσω, θα μου λέει η μάνα σου πώς μου το έφερες έτσι το παιδί. Το παιδί, ναι. Το Angkor Wat αποτελεί σύμβολο της χώρας, εμφανίζεται και στη σημαία της και παράλληλα δημιουργεί εντάσεις με τη γειτονική Ταϊλάνδη, καθώς η δεύτερη διεκδικεί την κυριότητά του. Στο συγκεκριμένο μέρος είχε γυριστεί η ταινία Tomb Raider με την Angelina Jolie και έγινε έτσι το μέρος εδώ ευρύτερα γνωστό στο κοινό. How do you say hello in Cambodia? For say hello Cambodia, had a Tuesday. Tuesday. Or Chum Rip Sua. Tuesday. 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 The same and Chum Rip Sua. Ενώ είχαμε σκοπό να φύγουμε σήμερα από τη Siem Reap, τελικά αποφασίσαμε να μείνουμε μία ακόμα μέρα για να χαλαρώσουμε. Αλλάξαμε μάλιστα και ξενοδοχείο για να είμαστε κοντά στο κέντρο για να βολτάρουμε πιο εύκολα. Έλα, να δεις που θα κάνω μπάνιο το βράδυ. Ω, τι είπες τώρα εσύ. Μπανιέρα. Μην σου γυλά έτσι. Μην σου γυλά. Λοιπόν, τη γεμίζουμε και κάνουμε... μαζί. Αγκαλίτσα. Πάλι στα καλύτερα ξενοδοχεία σε αυτό. Ξενοδοχεία και 19 ευρώ, ωραιότατο δωμάτιο, ωραιότατη ρεσεψιόν και πολύ ωραία πισίνα, όπως βλέπετε. Το περιμένες. Παντού υπάρχει ένας Έλληνας, εγώ αυτό έχω να πω. Όπου και να πας, σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Εμείς για ένα street food ήρθαμε οι κακομύριδες και... και θα πάμε καρέκλες. Και ρίχνει καρεκλοπόδαρα. Έπιασε μία μπόρα καλή. Και εδώ όταν πιάνει μπόρες, πιάνει για τα καλά. Είναι μπόρες. Έφτασε η ώρα της αναχώρησής μας από τη Siem Reap, όπου με βαν θα κατευθυνθούμε προς την πρωτεύουσα της χώρας. Και κάπως έτσι ξεκινάει το ταξίδι μας για την πρωτεύουσα της χώρας, την Phnom Penh, μέσα σε αυτό το βανάκι, με το οποίο θα κάνουμε 5 ώρες για να φτάσουμε. Η συγκεκριμένη διαδρομή θα πω ότι ήταν από τις πιο κουραστικές στο ταξίδι μας, καθώς το βαν ήταν πολύ μικρό και γεμάτο κόσμο. Θα κάνουμε και μερικές στάσεις για φαγητό και σνακ και θα συνεχίσουμε μέχρι να αντικρίσουμε το χάος της πόλης. Τι έγινε, το εγκατέλειψες το βανάκι? Ρε φίλε, μας έκανε τον κύκλο της πόλης χωρίς λόγο. Έτσι προτιμήσαμε να κατέβουμε και να πάρουμε ένα τουκ-τουκ και να πάμε στο ξενοδοχείο μας. Πρώτη κίνηση είναι να αφήσουμε τα πράγματα στο ξενοδοχείο που κλείσαμε στη διαδρομή, για το οποίο όμως είχαμε μια διαφωνία με το φίλο Παναγιώτη. Πόσο το κλείσαμε αυτό το ξενοδοχείο? 20, νομίζω. Το ανεβάσαμε τον budget. 21 και 60. Δεν σε ξαναφέρω να κλείσει ξενοδοχείο. Καλό. Έπαθα την πλάκα της ζωής μου. Δεν έχω ξαναμπεί σε τέτοιο ξενοδοχείο. Μπράβο, μάλλον συγχαρητήρια για την επιλογή σου. Όλο γκρίνια είναι, δεν τον αντέχω άλλο. Ενδιαφέρεται κανείς να κάνουμε μαζί εκπομπή? Αν δεν μου ζητήσεις συγγνώμη για αυτά που είπες, δεν κουνιέμαι από εδώ. Θα σε βάλω να κοιμηθήσεις στο μπάνιο, να ξέρεις, που σου αρέσει. Συγγνώμη, γιατί εσένα δεν σ' αρέσει? Όχι, το μόνο ωραίο εδώ μέσα είναι το μπάνιο, έντος. Είναι αλήθεια. Και θα γιατί μωρία. Έλα, σήκω, πάμε. Ενώ αρχικά το πήραμε με τα πόδια, η ταλαιπωρία των περασμένων ημερών μας έκανε να θέλουμε να εξοικονομήσουμε δυνάμεις και να νοικιάσουμε ένα σκουτεράκι. Α, εσύ πήρες και ωραίο χρώμα. Ροζάκι, να κάνει αντίθεση με το μπλουζάκι. Exactly. Πήρε τηλέφωνο χρηματιστήριο Νέας Υόρκης να μάθει την ισοτιμία. Περιμένουμε μισή ώρα να μας πει πόσο ισοτιμία είχε 1 ευρώ μεταξύ του καπουτζιανού νομίσματος. Τελικά πήραμε τιμή από το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης. 100 ευρώ, 97 δολάρια. Το ότι θα πληρώναμε πιο ακριβά το δολάριο από το ευρώ στην Καμπότζη. Νυχτερίδες. Τσιπ, 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 τσιπ. Έχεις πάει νυχτερίδα? What is this? Μόνι μοριέλ. Τσιπ, τσιπ. Είναι μόνι μοριέλ. Τσιπ, 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 τσιπ. Μόνι μοριέλ. Τσιπ, 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 τσιπ. Για πάντα, πώς λέγεται? Τσιπ, 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 τσιπ. Ε, σωστά? Σωστά.
Τι είναι? Κάποιο τηγανιτό φρούτο είναι. Φύγα εγώ. Έχουμε μπει σε μία αγορά η οποία ονομάζεται Keung Kenghang Market, κάτι τέτοιο. Και από ό,τι φαίνεται μπορείς να βρεις τα πάντα, γίνεται χαμούλης, περίεργες μυρωδιές και πάμε να την περπατήσουμε. Όλο το οικοδομικό τετράγωνο ακριβώς εδώ από πίσω είναι το Night Bazaar της πόλης, η νυχτερινή αγορά δηλαδή που μένει ανοιχτή μέχρι τις 11 το βράδυ. Μετά από μια βόλτα στο κέντρο θα καταλήξουμε στο ποτάμι που διασχίζει την πόλη. Ο Mekong River διασχίζει την πόλη εδώ της Phnom Penh, πηγάζει από το Θιβέτ και καταλήγει στο Δέλτα του Βιετνάμ, που ουσιαστικά διασχίζει όλες τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ωραίος ναός αυτός, ξέρουμε τι είναι. Ονομάζεται Una Long Pagoda, είδα στο χάρτη, και από ό,τι διάβασα στην ταμπέλα πρέπει να έχει κατασκευαστεί από Ταϊλάνδους για να ενισχύσουν τις φιλικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Θέλεις να μαντέψω τι θα φάμε σήμερα? Noodles. Πού το κατάλαβες? 15 μέρες noodles την έχουμε βγάλει, ε. Πήρα ένα mix fruit, έτσι λίγο απ' όλα, να πάρουμε βιταμίνες, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες συνθήκες του ταξιδιού. Πάλι καλά που αποφεύγουμε το πάγο όπου και να πάμε. Καλώς. Και αισθάνεσαι έντονα και τον durian, το αγαπημένο σου. Να δεις τι θα αισθανθείς έντονα σε λίγο με τον πάγο που σου βάλει. Πού χρειαστεί κομμωτήριο, πάμε μια να κουρευτώ. Έλα, μια εβδομάδα στο λέω τώρα, έλα που το βρήκα. Βραδιάτικα, τώρα θες να πάμε να κουρευτείς. Εσύ μου μαγρύνει πολύ τώρα, έλα πάμε μια, έχω γίνει χάρη. Μια χαρά, χώρα. Μου κάνεις πλάκα τώρα, ε. Δηλαδή, πού πρέπει να φτάσω. Hello. Το κούρεμα το έχει 3 δολάρια, το ξύρισμα το έχει 2. Αν το πούμε να σου ξυρίσει το μαλλί, πιο φθηνά θα μας βγει. Τελικά το κούρεμα δεν πέτυχε γιατί η συνεννόηση δεν ήταν πολύ καλή και δεν κατάλαβε ο φίλος ότι απλά ήθελα να μου τριμάρει το μούσι. Οπότε κατέληξα να κυκλοφορώ με ένα κεφάλι μπάλα για το υπόλοιπο του ταξιδιού. Νομίζω τώρα λάμπω στην κάμερα. Φίλε, τώρα αντανακλάει, κάνε αντανάκλαση το... Και πρασινίζει, πρασινίζει η οθόνη ακριβώς. Θα περιηγηθούμε στη νυχτερινή γοητευτική Phnom Penh για να εξερευνήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γειτονιές μπορούμε. Γενικά μέσα στην πόλη δεν υπάρχουν ελόφοι. Ένας όμως από τους ελάχιστους είναι αυτός εδώ, όπου στην κορυφή του έχει φτιαχτεί μια παγόδα, η Wat Phnom. Έχει ύψος 27 μέτρα, φιλοξενεί 2 ή 3 αγάλματα του Βούδα μέσα, δεν θυμάμαι, και το ιδιαίτερό της είναι ότι εδώ έρχονται τα παιδιά για να προσευχηθούν για να πάρουν καλούς βαθμούς στο σχολείο από τη μία, αλλά και οι τζογαδόροι, λέει, για να τους φέρει τύχη. Θα πιω για να ξεχάσω το χαμένο μουσί. Μία ακόμα μέρα ξημέρωσε στην Phnom Penh. Στεναχωριέμαι, θα φύγουμε από αυτό το υπέροχο δωμάτιο που έκλεισες. Ανυπομονώ να κλείσεις το επόμενο. Δηλαδή, πρωί-πρωί γκρινιά. Η Phnom Penh έγινε πρωτεύουσα της χώρας το 1866, όταν ο βασιλιάς αποφάσισε να έρθει να κατοικήσει στη συγκεκριμένη πόλη και διέταξε την κατασκευή ενός τεράστιου βασιλικού ανάκτορου, αυτού ακριβώς που βρίσκεται πίσω μας. Εκείνη την περίοδο η χώρα βρισκόταν υπό γαλλική αποικιακή κυριαρχία, γι' αυτό και θεωρείται ότι ο σχεδιασμός της έχει στοιχεία γαλλικής αρχιτεκτονικής. Αν και ο πληθυσμός από τη διάβασα δεν ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια κατοίκους, η αίσθηση που είχαμε ήταν πως ο αριθμός είναι πάρα πολύ πιο μεγάλος. Από ό,τι έχετε καταλάβει, θα σας δείξουμε όλες τις αγορές της πόλης. Βρισκόμαστε στο Central Market, την κεντρική αγορά, την οποία η αλήθεια είναι την περιμέναμε λίγο μεγαλύτερη, αλλά είναι αυτό που βλέπετε, με κάποια επιπλέον εξωτερικά τμήματα. Στην πόλη επισκεφθήκαμε και μερικούς από τους πλέον εντυπωσιακούς της ναούς, καθώς αποτελούν μέρος της κουλτούρας και ως συνέπεια σημαντικά αξιοθέατά της. Ο συγκεκριμένος μπορεί να ονομάζεται χρυσός ναός, αλλά όπως βλέπετε δεν είναι πραγματικά χρυσός, αλλά είναι κατασκευασμένος στη θέση ενός παλαιότερου ναού του 11ου αιώνα,
την περίοδο των Χμέρ, ο οποίος ήταν όντως χρυσός. Οπότε κράτησε το όνομα αυτό. Από την αντίπερα όχθη του ποταμού, η πόλη είναι γεμάτη με ναούς. Άλλοι είναι μεγάλη εντυπωσιακή, άλλοι είναι χρυσή και άλλοι είναι σε σχήμα καραβιού, σαν αυτό που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Πες μου εσύ τι πάει να βρει αυτός τώρα εκεί πάνω. Τελευταίο μέρος που επισκεφθήκαμε είναι το Μουσείο Γενοκτονίας για τη δραματική περίοδο που αναφέρθηκα και νωρίτερα. Βρισκόμαστε στο Tuol Sleng, το Μουσείο Γενοκτονίας εδώ στην Καμπότζη, το οποίο αρχικά ήταν σχολείο, αλλά οι Χμέρ το μετέτρεψαν σε φυλάκι κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου που ξέσπασε στη χώρα μετά το 1970. Θέλω λίγο να σας δείξω το σύστημα ψήξης ενός τουκτουκ. Από το δοχείο εδώ με το νερό έρχεται και αδειάζει εδώ πάνω στο κινητήρα για να τον ψήξει. Έτοιμοι. Έτοιμοι για να χωρίσει. Πάμε Καμπότζη. Θα αφήσουμε λοιπόν πίσω την πρωτεύουσα για να κατευθυνθούμε προς τα νότια της χώρας και πιο συγκεκριμένα την πόλη Καμπότ. Η απόσταση που μας χωρίζει είναι 157 χιλιόμετρα, για τα οποία θα χρειαστούμε περίπου 3 ώρες και 15 λεπτά. Σκεύρωσες. Σκεύρωσα, δεν λες τίποτα. Φτάσαμε και ψάχνουμε να βρούμε... Α, βρήκαμε ένα τουκτουκ για να πάμε μέχρι το ξενοδοχείο που είναι δίπλα. Τουλάχιστον αυτό είναι ευρύχωρο το τουκτουκ. Είναι πιο ευρύχωρο από το βαν που ήρθαμε πάντως. Έλα να δεις τη σου. Ωραίο, μεγάλο και ευρύχωρο. Για τα 20 ευρώ του και για το κέντρο της πόλης μια χαρά, έχει και βεράντα. Έχει και βεράντα, ναι. Αποφασίσαμε να νοικιάσουμε και εδώ ένα σκούτερ για να εξερευνήσουμε πιο ξεκούραστα την περιοχή. Η Καμπότ έχει πληθυσμό 32.000 κατοίκους, εκτείνεται στον ποταμό Πράεκ του Εκτσού και αναφέρεται ως μία από τις πλέον ιστορικές πόλεις της χώρας. Μάλιστα, από το 1840, πριν καν η Καμπότζη αποκτήσει την αυτονομία της, αποτελούσε το μοναδικό διεθνές λιμάνι της ευρύτερης περιοχής. Αν και σήμερα η Καμπότ είναι τουριστική για τα δεδομένα της χώρας, οι τιμές εδώ εξακολουθούν να παραμένουν αρκετά χαμηλές, πάντα συγκρινόμενοι με τα υπόλοιπα μέρη που επισκεφθήκαμε. Η επόμενη μέρα λοιπόν θα μας βρει να εξερευνούμε με το σκούτερ την επαρχία της Καμπότ για να γνωρίσουμε τις ομορφιές της. Πολύ αδύνατες είναι οι γελάδες εδώ, δεν είναι σαν τις δικές μας στροφάντες. Παχές. Δεν τις ταΐζουν καλά. Εν τω μεταξύ πήραμε εμείς τον επαρχιακό δρόμο χωρίς να ξέρουμε που πηγαίνουμε. Πηγαίναμε, αλλά καταλήξαμε εδώ. Εδώ έχει αδιέξοδο και βγήκαμε σε αυτό το ναό. Δεν ξέρουμε πώς λέγεται, εννοείται. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Ωραία κατασκευή έχει κάνει ότι. Καλά, άρχοντας εδώ, φίλος. Τι έχει κάνει ο μαγκάς. Γεια σου, ρε άρχοντα. Είσαι ωραίος. Oh, thank you very much. Yeah. What is high? It's a cake. Yeah. Are you delicious? Very nice. Yeah. It's very tasty. It's sweet, right? Πήγα μέχρι κάτω στο μοναστήρι εκεί μέσα και βγήκανε δύο μοναχοί και με κέρασαν οι άνθρωποι. Αυτό είναι ένα βουδιστικό έτσι που φτιάχνουν σαν το δικό μας που δίνουμε στη, το αντίστοιχο στις εκκλησίες, το αντίδωρο. Ναι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και γευστικό. Δοκίμασε να δεις. Ωραίο και γευστικό δεν το λες. Δεν σ' αρέσει. Δεν ξέρω τι κάλυγγες έχεις, αλλά αυτό το πράγμα δεν τρώγεται. Έλα ρε, ωραίο είναι. Φάτω. Είχα δοκιμάσει το εξωτερικό. Την εξωτερική του πλευρά, ναι, αλλά μέσα τώρα που έφαγα έχει κρεμμύδι, έχει δίκιο. Το εσωτερικό δεν τρώγεται. Αλλά το εξωτερικό είναι ωραίο. Έτοιμοι, γυαλισμένοι, μπανιαρισμένοι. Έτοιμοι για πόρτα. Ωραία, φίλε. Πήγα να δω εκεί πέρα τα γελάδια και νομίζω πάτησα κάτι σκατά. Οι δρόμοι που ενώνουν τα χωριά μεταξύ τους, όπως μπορείτε να δείτε, είναι σε πολύ κακή κατάσταση, αλλά δεν μας πτώουν στην περιήγησή μας, μιας και οι εικόνες γύρω μας είναι πραγματικά πανέμορφες. Μιλάμε και γαμώ τους δρόμους, ε! Όπου σταματάς να τραβήξεις πλάνο, ρε φίλε, πατάς κατά. Τι θα γίνει με τη φάση σου? Δεν κάνουμε δουλειά, δηλαδή δεν παλεύεται η μυρωδιά σου πια. Στα βορειοανατολικά της πόλης, σε απόσταση 20 χιλιόμετρων, βρίσκεται το σπήλαιο Gnome Snow. Παρόλο που η πρόσβαση λόγω των νερών είναι δύσκολη, για να μπεις μέσα πρέπει να πληρώσεις είσοδο στον φύλακα. Hello.
Μας ζήτησε ο τύπος εδώ πέρα 10.000 ριέλ, το τοπικό του νόμισμα, στον καθένα. Και του λέω: «Και okay, δώσε μας εισιτήριο, γιατί το χρειάζομαι». Και λέει: «Καλά, δώστε μου 10.000 και οι δύο». Η φάση είναι όπου σε πιάσουνε. Πρόκειται για έναν Ινδουιστικό ναό, ο οποίος δημιουργήθηκε τον 7ο αιώνα και είναι αφιερωμένος στον Σίβα, μία από τις κύριες θεότητες που απαρτίζουν τη συγκεκριμένη θρησκεία. Βλέπεις μέσα. Στο ναό θα μας ξεναγήσουν πιτσιρίκια που ζουν στην περιοχή και βγάζουν το χαρτζιλίκι τους με τον τρόπο αυτόν. This is a small tip for you. Okay, thank you. Το μέσο μεροκάματο στη χώρα είναι λιγότερο από 3 ευρώ την ημέρα και ενδιαφέρον έχει το γεγονός του ότι η οικονομία είναι απόλυτα ελεύθερη. Οι κάτοικοι δηλαδή μπορούν για να βγάλουν χρήματα να κάνουν ό,τι τους έρθει στο κεφάλι. Δεν μου λες, βενζίνη έχουμε εδώ στη μέση του πουθενά που είμαστε? Όπως για παράδειγμα να δημιουργήσουν ένα δικό τους βενζινάδικο οπουδήποτε και όπως αυτοί θέλουν. Και ο Θεός μαζί μας. Και εννοείται ότι σε ένα τέτοιο καθεστώς, ο τζόγος κάθε μορφής έχει την τιμητική του. Έχεις καταλάβει τι γίνεται εδώ πέρα? Γι' αυτό όλα τα σπίτια που περνούσαμε είχαν κλουβιά με κόκορες μέσα, γιατί έχουν σαν σπόρ εδώ πέρα τοπικό, τις κοκορομαχίες. Και παίζουν στοιχήματα. Παίζουν στοιχήματα. Το δείχνει στην τηλεόραση, live, από εδώ τριγύρω, και βάζουν στοιχήματα. Από εδώ θα κινηθούμε νότια για να βγούμε στη θάλασσα, στο Crab Market, δηλαδή την αγορά καβουριών της παραλίας ΚΕΠ. Στο σημείο εδώ πέρα οι ψαράδες φερνούν τη λία που έχουν πιάσει στα νησάκια απέναντι, τα διατηρούν, είτε είναι καβούρια, είτε καλαμάρια, είτε γαρίδες, είτε ψάρια, στα αυτοσχέδια κλουβιά που κρατάνε μέσα στη θάλασσα και από εκεί και πέρα τα πουλάνε είτε ολόφρεσκα, νοπά, στην αγορά, είτε μπορείτε να τα δοκιμάσετε και μαγειρεμένα στους πάγκους που βρίσκονται εδώ πίσω. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ο κόσμος εδώ που έρχεται να αγοράσει τα καβούρια με τον τρόπο που τα παίρνει, τα κοιτάζει, τα επεξεργάζεται, λες και θα αγοράσουν σπίτι, δεν ξέρω. Ενώ το στομάχι μου είναι λίγο χάλια, γιατί κάτι μάλλον μας πείραξε από αυτά που φάγαμε χθες το βράδυ, η αλήθεια είναι ότι η όρεξη μου έχει ανοίξει εδώ με αυτά που βλέπω. $8 this one. Κρυβή είναι αυτή, το δολάρι για ένα καλαμάρι. $5. This, πάνε με το μέγεθος. $3. Thank you. Δεν είναι ωραίο. Τι είναι, καμπουράκι? Ναι. Πολύ καλό. Πάρουμε και ένα τέτοιο. Πάρε. Ζητήσαμε κάτι να πλύνει με τα χέρια μας και μας έδωσε αυτό εδώ. Μην κάνεις μπάνιο. Το καλαμάκι με γαρίδες είναι φανταζή πολύ, ε. Λίγο πιο κάτω βρίσκεται η παραλία ΚΕΠ, η οποία αποτελεί δημοφιλή προορισμό κυρίως για τους καμποτζιανούς τουρίστες. Έλεγα να ρίξουμε μια βουτιά, αλλά τελικά νομίζω προτιμώ καλύτερα να τη ρίξουμε στο ποτάμι. Είναι πολύ όμορφο το σκηνικό, αλλά η θάλασσα είναι λίγο βούρκος, λασπουριά τελείως. Μπορεί για άλλες εθνικότητες να θεωρείται μια ωραία παραλία, για τα δικά μας δεδομένα θα πω ότι δεν μας τράβηξε καθόλου το ενδιαφέρον. Έτσι από την παραλία ΚΕΠ θα επιστρέψουμε στην Καμπότ για να περάσουμε το δεύτερο μας βράδυ στην πόλη. Αυτό θα γίνει σε ένα πολύ όμορφο ξυλόσπιτο αρκετά έξω από το κέντρο πάνω στο ποτάμι. Το ξενοδοχείο δεν υπάρχει, ε. Τουλάχιστον είσοδος. Είναι tree house το διαμέρισμά μας. Είναι 40 τετραγωνικά. Μια εμπειρία που αν και τσιμπημένη γενικά θα πω ότι ήταν πολύ όμορφη και άξιζε. Είδες τι δωμάτιο σου έκλεισα πάλι σήμερα, ε. Ναι, αλλά το πληρώσαμε χρυσό, ρε φίλε, λες και μένουμε πάνω στον πύργο του Άιφελ. Sorry κιόλας. Εσύ που δεν με αφήνεις να πιω μια μπύρα, μου κάνεις οικονομία σε άλλα κι άλλα και μου θες δωματιάκι εδώ πέρα. Καταρχάς το πληρώσαμε 35 ευρώ, αλλά θεωρώ ότι τα αξίζει. 35 ευρώ είναι εκτός budget για εμάς, αδερφέ. Νομίζω βλέπω κάτι παϊδάκια να επιπλέουν εκεί πέρα, μάλλον δικά του θα είναι. Δεν αχωριέσαι που θα αφήσουμε το δωματιάκι? Όχι, καλά ήταν για μια μέρα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε ετοιμαστεί, έχουμε φορτώσει πράγματα, έχουμε φορτώσει γενικώς, η αλήθεια είναι, γιατί
Το δολάριο εδώ πέρα έχει μεγαλύτερη αξία από το ευρώ και πας να αλλάξεις ευρώ σε δολάριο που πληρώνονται οι περισσότεροι και σου λέει στα 100 ευρώ σου δίνουμε 90 δολάρια. Μας την έχει δώσει λίγο γιατί ψάχναμε μία ώρα να βρούμε ένα ανταλλακτήριο που να έχει ένα πιο σοβαρό rate. Τελικά βρήκαμε με 97%. Οπότε αν έχετε σκοπό να έρθετε στην Καμπότζη, αλλάξτε δολάρια στην Ελλάδα. Η επόμενη μέρα μας επιφυλάσσει μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς φτάνοντας στα σύνορα με το Βιετνάμ θα φάμε πόρτα. Βρισκόμαστε στα σύνορα με το Βιετνάμ και έχουμε ένα σοβαρότατο πρόβλημα. Δεν μπορούμε να μπούμε στη χώρα. Νομίζαμε ότι μπορούμε να βγάλουμε visa on arrival, αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα, πλέον δεν γίνεται έτσι. Μας είπαν να την κλείσουμε online, αλλά θέλει 3 μέρες να βγει, οπότε είναι χαμένος χρόνος το να περιμένουμε εδώ πέρα 3 μέρες και θα πρέπει να δούμε πώς θα συνεχίσουμε. Πώς την πατήσαμε έτσι, ρε γάμο? Πού να ξέρεις ότι υπάρχει ένα σύνορο στην χώρα που δεν μπορείς να πεις μες στο Βιετνάμ αν δεν έχεις visa ήδη. Δεν το λέει πουθενά. Εν τω μεταξύ, μας είπαν μέσα οι αστυνομικοί ότι συνέχεια την πατάνε οι τουρίστες με τις βίζες και αναγκάζονται να μείνουν εδώ πέρα μία-δύο μέρες μέχρι να εκδοθεί η βίζα του. Οπότε, επειδή το μέρος εδώ δεν λέει και τίποτα το ιδιαίτερο, αποφασίσαμε να πάμε στην παραλία Κέπ που επισκεφθήκαμε χθες. Τουλάχιστον, μπας και ρίξουμε και καμία βουκιά. Τελικά, βρήκαμε δωμάτιο στο ξενοδοχείο ενός Γάλλου που ζει μόνιμα εδώ και πολλά χρόνια. Και μας το άφησε από 35 δολάρια 20. Στις 4 μέρες που ξοδέψαμε εκεί, δοκιμάσαμε διάφορες ακόμα γεύσεις. Κάναμε μπάνιο. Γνωρίσαμε τουρίστες. Hello. Πέρασαμε χρόνο με τους ντόπιους. Γιορτάσαμε τα γενεθλιά τους. How old are you? 26. You look younger. Τους κεράσαμε ελληνικό με λιμάνις. Thank you so much for my friend from Greece. Βιώσαμε τροπικές καταιγίδες και λιώσαμε στον ύπνο. Ήπιαμε τον καφέ μας, κάναμε τις πρωινές μας δουλειές, αδειάσαμε κάρτες κλπ. Και πάμε να εξερευνήσουμε την ευρύτερη περιοχή. Αναγκαστικά θα κάτσουμε άλλη μία μέρα εδώ, μέχρι να βγει η βίζα. Οπότε ίσως περάσουμε και στα νησάκια που έχει απέναντι, αν βρούμε καμιά βάρκα που έχουμε ακούσει ότι είναι πολύ όμορφα. Επισκεφθήκαμε λοιπόν και το Rabbit Island, ένα μικρό νησάκι που βρίσκεται απέναντι από την παραλία Κέπ. Αυτό ήταν και το πιο ενδιαφέρον πράγμα που κάναμε, καθώς θα είμαι ειλικρινής και θα πω ότι βαρεθήκαμε. Το νησάκι ήταν σχεδόν άδειο από κόσμο και απολαύσαμε την απόλυτη ηρεμία του. Ήξερες ότι τα έχεις στην τσέπη σου, δηλαδή. Μήπως ενδιαφέρει να κάνουμε μαζί μια σειρά στην Ελλάδα ταξιδιωτικού περιεχομένου, γιατί αυτός που έχω πάρει μαζί μου δεν κάνει για τίποτα. Όχι. Δεν λέω, ωραίο το νησάκι. Η φάση βέβαια εδώ είναι λίγο survivor. Είναι λίγο έτσι υποτονικά να έρθεις να ράξεις και τα λοιπά. Έχει δωματιάκια μπαγκαλό γύρω στα 15 δολάρια την ημέρα. Βέβαια μας είπαν ότι το ρεύμα είναι μέχρι τις 11 το βράδυ, ναι μεν, αλλά από την άλλη μια κοπέλα που δοκίμασε να φορτίσει το κινητό της, δεν. Στις λίγες ώρες που μείναμε εδώ, γνωριστήκαμε με τους φιλόξενους ντόπιους και περάσαμε χρόνο μαζί τους κάνοντας ακόμα και αθλοπαιδίες. Ίσως στη στεριά εξαντλήσαμε κάθε σημείο που μπορούσαμε να επισκεφθούμε, μέχρι που το πήραμε απόφαση να εγκαταλείψουμε την προσπάθειά μας να μπούμε στο Βιετνάμ και να επιστρέψουμε πίσω στην Ταϊλάνδη. Πάντως αν έρθετε κι εσείς και ξεμείνετε εδώ πέρα κάνα 2 μήνες, νομίζω το Cape National Park είναι μια ωραία έτσι περιοχή για εξόρμηση. Τι λες, Μάνο? Είναι το ιδανικό σημείο για να κόψει τις φλέβες στην περιοχή. Γενικά έχουμε φάει το καβούρι σε όλες του τις μορφές, αλλά νομίζω το συγκεκριμένο είναι το πιο καλό. Το μαγειρεύουν με lemongrass και γάλα καρύδας. Ενώ γενικά μας είχαν πει 3 μέρες αναμονής, την τέταρτη πήγαμε πίσω στην πρωτεύουσα για να αλλάξουμε χώρα. Εδώ λοιπόν ολοκληρώνουμε την εμπειρία μας στην Καμπότζη, η οποία γέμισε το μυαλό μας απλόχερα με όμορφες εικόνες και γευστικές απολαύσεις.
Αξίζει να σταθώ στο δεύτερο, μιας και τα τρόφιμα που παράγονται εδώ είναι κατά κόρον φρέσκα και βιολογικά, καθώς και να θέλουν οι αγρότες δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στο δυτικό πολιτισμό. Τέλος, ενδιαφέρον έχει ότι παρόλο που η χώρα είναι πλούσια σε ψάρια, το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού επιλέγει να τρέφεται με έντομα, τα οποία θεωρούνται πολύ πιο υγιεινά. Είναι λοιπόν μια χώρα οικονομική για τα δυτικά δεδομένα, την οποία συστήνω ανεπιφύλακτα, καθώς πιστεύω ότι σε αυτή η δεδομένα θα γνωρίσετε την αυθεντική νοτιοανατολική Ασία. Μία παρατήρηση μόνο, μην επιχειρήσετε να κάνετε μόνοι σας πεζοπορίες στη φύση, γιατί λόγω του παρελθόντος της είναι η τρίτη χώρα στον κόσμο με ενεργές νάρκες στο υπεδάφος της. Κάπου μάλιστα διάβασα ότι περισσότερες από 4 εκατομμύρια νάρκες αναμένεται να εξορυθούν από τα έγκατά της. Καλό ταξίδι λοιπόν και μαζί θα τα πούμε και πάλι στο επόμενο επεισόδιο. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Το Angkor Wat. Μαλάκα, δεν μπορώ να γελάω. Κάποια στιγμή θα το πει, μην αγχώνεστε, μην φύγετε. Περιμένετε, θα το πει, έρχεται. Το Angkor Wat. Συγγνώμη φίλε, μήπως ενδιαφέρει να κάνουμε μαζί μια τάξη ιδιωτική εκπομπή στην Ελλάδα. Το Angkor Wat. Το άπλησα τώρα και με μπέρδεψε. Δεν του κόβει, παιδιά. Συγγνώμη, παιδιά. Συγγνώμη. Ο ναός Ταπρόμ που βρισκόμαστε τώρα αποτελεί έναν από τους παλαιότερους του ευρύτερου δικτύου. Τι είπατε, σε κεφαλικό πάλι, το τρίτο. Τέταρτο, πάμε. Αποτελεί έναν ο Golden Temple. Έχουμε μπει σε μια αγορά. Τι είπατε, κεφαλικό πάλι, το έβδομο, παιδιά. Επάνω βρίσκεται μια παγόδα, η Phnom, η Wat Phnom. Σωστά το λες. Ξαναπάμε. Από την αντίπερια... Για να ενισχύσουμε τις σχέσεις τους με... 17ο κεφαλικό. Στο πιο ακριβό σε φέρα πάλι. Τελευταία φορά που σου αφήνω να διαλέξεις εστιατόρια. Ισχύει ότι το μαγαζί αυτό είναι του ξάδερφου του Τσίπρα, του Καμποτζιανού. 3 χρόνια στην Καμπότζη και ακόμα περιμένουμε να εκδοθεί η βίζα μας για το Βιετνάμ. Όπου έχουν μακρύνει πολύ τα μαλλιά σου, σαν τον καρβέλα έχεις γίνει.